καλημέρα. Σήμερα ξύπνησα λίγο πιο νωρίς από ό,τι συνήθως. Βασικά ξύπνησα πολύ πιο νωρίς από ό,τι συνήθως. Έβαλα ξυπνητήρι 6:50, ενώ συνήθως βάζω 7:35. Και ο λόγος είναι ότι ήθελα πολύ να κάνω vlog σήμερα και πρέπει να πάω και στη σχολή, στο νοσοκομείο βασικά. Οπότε έπρεπε να ξυπνήσω αρκετά νωρίτερα για να ετοιμαστώ και να μπορέσω να τραβήξω μερικά πλάνα. Βασικά δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και ο λόγος είναι γιατί την Παρασκευή. Σήμερα είναι Δευτέρα, δηλαδή πριν 3 μέρες. Καθώς διάβαζα, μου ήρθε μια ιδέα και απλά κατενθουσιάστηκα. Οπότε είπα στον εαυτό μου: Αντωνία, συγκεντρώσου, να διαβάσεις άλλες 2 ώρες. Και αν ακόμα σου φαίνεται καλή ιδέα, θα πας και θα το κάνεις. Και συγκεντρώθηκα και διάβασα και μου φαινόταν η πιο τέλεια ιδέα του κόσμου και το έκανα. Ουσιαστικά είναι ένα δώρο για τη φίλη μου τη Μαρία. Αν με ακολουθείτε στο Instagram, γενικά στα social media, σίγουρα θα την έχετε δει κάπου. Και δείτε πώς θα πάει το πράγμα σήμερα. Θα της δώσω αυτό το κουτί και θα της πω αυτό είναι ένα δώρο από μένα για σένα. Θα το ανοίξει και θα δει μέσα αυτό το βιβλίο. Πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε για τους άθλιους, οπότε θα νομίζει ότι είναι οι άθλοι, ευελπιστώ. Ακόμη και να μην το νομίζει δεν με νοιάζει πολύ. Θα βγάλει το βιβλίο, θα δει ότι είναι μια παθολογία που δεν την ενδιαφέρει και πολύ. Και τότε θα κοιτάξει μέσα και θα δει ότι έχει ένα χαρτί. Και θα συνειδητοποιήσει ότι είναι εισιτήριο για τον Ed Sheeran. Μόνο που το σκέφτομαι θέλω να αρχίσω να κλαίω, αλήθεια. Πήρα εισιτήρια για τον Ed Sheeran. Η συναυλία είναι το καλοκαίρι και θα σας πω την υπόλοιπη ιστορία όταν είμαι μαζί με τη Μαρία. Αυτά, έχω αργήσει, πρέπει σε 7 λεπτά να έχω φύγει από το σπίτι. Τα λέμε σε λίγο. Κάνε focus, κάνε focus, καλημέρα! Γεια! Πέρασε η Στεφανία να με πάρει για να πάμε στο νοσοκομείο και πήραμε και χυμούς στο ενδιάμεσο. Είναι μήλο μπανάνα φράουλα. Θα έπαιρνα σμούδις, αλλά φοβήθηκαμε να αργήσουμε. Την επόμενη φορά θα έχει σμούδι. Έριξε το παντελόνι, σου πάνω πολύ ωραία. Ναι, πήρα φορά το καινούργιο μου παντελόνι, το οποίο είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το έδειξα. Nice. Πάμε. Η Μαρία ξεκάθαρα κάνει 8 ώρες. 8 ώρες να ετοιμαστεί. Εσύ πήγες, ξαναπήγες μέσα. Λείπτες και εσύ θα πάει τουαλέτα. Θα πάει τουαλέτα, θα έρθει και μα... Πείτε γεια. 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 Θέλετε να, να πείτε χρόνια πολλά, θα έλεγα. Να πείτε στον Στέφανο καλή επιτυχία που δίνει παθολογία. Πείτε μου καλή επιτυχία που δίνει παθολογία. Καλή επιτυχία που δίνει παθολογία. Δώστε το και ένα φιλί που δίνει παθολογία. Where is your car? There, there, down there. Α, κατάλαβα. Η Μαρία γενικά παρκάρει. Τι, δεν είχα το τέλειο. Δεν είναι τέλειο. Ωραίο είναι. Η Μαρία παρκάρει στην άλλη άκρη του Θεού. Παρκάρω εδώ που δεν έχει λακκούβε. Καλά κάνει. You do well. Επίσης, Χριστί, επειδή τις τελευταίες μέρες που έχω έρθει έχω αργήσει, έχει μόνο στην πόλη κατηφόρα που δεν μου αρέσει εδώ. Εκεί είναι όλα πιασμένα. Λοιπόν, wait a second. Θα βγάλω και εγώ το παράκι μου. Να το. Περίμενε τώρα λίγο, περίμενε. Κάνε δουλειά σου εσύ. Παιδιά, δείτε αυτό. Δεν είναι τέλειο. Αυτοκίνητο hall. Και μου δείχνει το αυτοκίνητο. Σε έτοιμη. Ναι. Καλά, δεν είσαι. Έχω να σου δώσω ένα δώρο. Εμένα. Ναι. Σου πήρα ένα δώρο. Για τα γενέθλιά μου. Το βρήκα τις προάλλες και λέω θα τις το πάρω. Δεν θα κλάψω, τι μου πείτε. Ο Χριστός και η Παναγία. Επειδή το συζητούσαμε τις προάλλες. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που το πήρες. Είναι δυσκολά. Έχει και κάρτα αλλαγής μου. Τον Ιούλιο. Φλάκα, δεν το πιστεύω. Δεν νιώθω καλά. Τον δεξί αυτό δεν ρε φίλε, γιατί αν σου δίνω, ας πούμε, ένα φάκελο, μπορεί να τον καταλάβαινες, οπότε λέω θα την κάνω να πιστεύεις ότι είναι κάτι όντως.
Πού να το βάλω, θα το καρμιζάρω. Λοιπόν, θέλω να σας πω την ιστορία που δεν πρόλαβα να σας πω το πρωί. Γενικά είχα σκοπό να πάρω και πέρσι τα εισιτήρια πριν βγουν οι νέες ημερομηνίες. Γιατί ο Ed Sheeran έκανε τις συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ρε παιδί μου. Έγιναν όλα sold out φυσικά. Και είχα βρει κάτι εισιτήρια που είχα σκοπό να πάρω έτσι πάλι, χωρίς να το πω στη Μαρία. Τα οποία ήταν στην Κρακοβία. Στην Κρακοβία. Το ανακάλυψα πέρσι το Φεβρουάριο και η συναυλία ήταν τον Αύγουστο. Περίμενα δηλαδή 6 μήνες και όταν ήρθε η μέρα να ανοίξουν τα εισιτήρια, κόλλησε το site και δεν μπόρεσα να πάρω και έπεσα σε κατάθλιψη. Και φέτος όταν δίναμε παθολογία, ανακοίνωσε ότι θα ξανάρθει στην Ευρώπη και είχαμε πει θα κλείσουμε. Και απλά δεν κλείσαμε ποτέ. Ήταν η φάση τώρα της παθολογίας, οπότε είχαμε άγχος, είχαμε πολλά, δεν έγινε ποτέ. Και απλά καθόμουν στο γραφείο μου τις προάλλες. Και λέω λες να έγινε και είχε και λέω εντάξει ας πάει στα κομμάτια. Ξύπνησα το επόμενο πρωί και λέω έπρεπε να αφήσω στον εαυτό μας μια μέρα να το σκεφτεί. Μπορεί να είναι βλακή αυτό που έκανα. Αλλά όχι, τελικά μου άρεσε η απόφαση. Πήγε καλά η έκπληξη, ουχου. Περιμένα να μην πάει καλά, να στεναχωρηθεί, όχι. Αλλά είχα ένα άγχος, ξέρεις, αν είσαι πολύ ενθουσιασμένος για κάτι και ελπίζεις και ο άλλος να είναι, σε δημιουργεί ένα άγχος, αλλά όλα καλά. Τώρα θα αλλάξω και θα διαβάσω. Αλλά θέλω να πάρω τηλέφωνο την Κατερίνα για να της πω να κάνουμε κάτι το βράδυ, γιατί αυτές τις μέρες πολύ διασκεδάσαμε και μου κακοφαίνεται τώρα να κάτσω όλη μέρα σπίτι. Βλέπω το καινούργιο βίντεο του Shane Dawson και ήξερα ότι θα είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν περίμενα να είναι τόσο ωραίο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και παρόλο που τα περισσότερα είναι θεωρίες και δεν είναι αποδεδειγμένα, τα παρουσιάζει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω και όλο το ξεχνάω. Ακολούθησα το παράδειγμα της Kat Von K, η οποία έκανε ένα story πριν από κάποιες εβδομάδες και είπε ότι πήγε στη σχολή και ζήτησε να της βάλουν το ρόφημα σε δικό της ποτήρι για να μην ξοδέψει απλά ένα πλαστικό μιας χρήσης. Έχω ξεκινήσει να κάνω το ίδιο. Πίνω νερό και καφέ σε αυτά εδώ τα μπουκάλια σε καθημερινή βάση πλέον όταν είμαι στη σχολή. Οπότε ήθελα να σας προτείνω να το κάνετε κι εσείς. Αυτά ήθελα να πω. Θα σταματήσω και το βίντεο τώρα γιατί έχω εδώ δουλειά. Ήρθε η Κατερίνα να με πάρει. Τελικά, όντως θα πάμε για φαγητό. Ουχου! Εδώ στρέψει. Ωραία, τέλεια. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοιλιόδουλες εδώ δεξιά. Δηλαδή, ήταν η φάση να πάμε για μπύρα ή να πάμε για φαγητό. Το να πάμε για μπύρα δεν υπάρχει καν σαν επιλογή όταν παίζει το φαγητό. Προχωράμε στην Αριστοτέλους ψάχνοντας τη Δέσποινα. Είναι κάπου εκεί στο φόντο. Δεν μπορώ να την εντοπίσω. Που ρε, φαίνεται η σαλοπέτα χάλια. Αλλά δεν είναι τόσο χάλια όσο φαίνεται. I promise. Hola. Και τάλι. Todo bien. Έγινε κάτι πάρα πολύ αστείο. Ήταν δύο κοπέλες, η οποία μία είχε κοντά μαύρα σγουρά μαλλιά και η άλλη μακριά ξαφνικά. Και νόμιζα ότι ήταν εσείς και να φωνάζω. Κορίτσια, κορίτσια! Και να με κοιτάνε έτσι και να λέω sorry, Ανάτι. Oh, here she is! Θα πάμε να φάμε, όπως είπα, σε ένα μαγαζί στην Αγία Σοφία, το οποίο λέγεται Άλλος Τρόπος. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ρακόμελο. Επίσης, είχαμε πάει μια φορά με τα παιδιά από τη σχολή. Πήγαμε 2 ώρες το μεσημέρι, παίζει να φύγαμε 10 ώρες το βράδυ. Τρώμε από ό,τι καταλαβαίνετε. Δείτε εδώ το χαμούλι. Για είναι όλα ναι. Αχ, δείτε τι ωραίο πλάνο. Wow. We are going to the car and we're going home. Μην τους λες ψέματα, πες ότι θα φάμε σε αυτεράδικο. Θα πάμε σε αυτεράδικο να χορέψουμε και θα το πάρουμε σε ρίγα του Πανεπιστήμιο αύριο. Όχι, εννοείται πως όχι. Α, λίγο κοντά. Τι ωραία ζέστη. Δεν έχει πολύ ζέστη βασικά. Σε σχέση με έξω. Α, σε σχέση με έξω έχει. Bye, φιλάκια. Bye. Bye. Και τώρα οι δυο μας. Παιδιά, ενιστάζω πάρα πολύ. Είμαι τόσο κουρασμένη που δεν μπορώ ούτε να κάνω το κλασικό μου outro. Οπότε, απλά θα σας καληνυχτήσω. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και καληνύχτα.